Σε απόγνωση βρίσκονται ντοματοπαραγωγοί στην Ιερά Πέτρα, όπου η ζήτηση είναι σχεδόν μηδενική, με την τραγική εικόνα να αποτυπώνεται και στα δημοπρατήρια της περιοχής. Δεκάδες τόνοι ντομάτας καταλήγουν στις κομματερές, όπως τονίζουν αγρότες που αντικρίζουν τον κόπο τους να πηγαίνει χαμένος, ζητώντας τη στήριξη του αρμόδιου Υπουργείου. Το αδιάθετο προϊόν είναι ό,τι χειρότερο γενικότερα. Να προσπαθείς να παράξεις κάτι με τόσο κόπο, γνωρίζοντας όλοι τα εργατικά που έχουν πάει, τα φυτοφάρμακα και όλα, όλος ο κόπος που έχουμε, και να πουλιέται δυστυχώς κάτω από το κόστος παραγωγής. Και το πέταγμα είναι το χειρότερο όλων, έτσι, γιατί βάζεις τον κόπο να το κόψεις και αντί έστω να πάρεις κάτι που λέμε να μην μπεις μέσα, μπαίνεις και μέσα. Οι ποσότητες είναι αρκετά πολλές, ως επί το πλείστον ντομάτες και τα γκουράκια, τα κροσού. Τα κρατάμε 2-3-4 μέρες όσο μπορούμε, όσο αντέχουν, γιατί πρέπει να πάει στον καταναλωτή όπως πρέπει να πάει, αλλά η ζήτηση είναι μηδενική. Προς το παρόν δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη, ούτε εμπορική δύναμη από ό,τι βλέπω. Ο καταναλωτής δεν έχει χρήματα. Τα ξόδεψε για το αρνάκι του, για τα κυβευτικά, για να εφοδιαστεί τα πρώτης ανάγκης. Πάντα παρατηρείται τις γιορτές ότι η επόμενη εβδομάδα είναι δύσκολη. Μετά το Πάσχα. Μετά το Πάσχα. Πάντα. Φέτος λοιπόν επηρέασε πολύ ο καιρός, το ένα θέμα, και το άλλο ότι το Πάσχα ήταν προς το Μάη. Μετά το Πάσχα, μεγάλες ποσότητες ντομάτας παραμένουν αδιάθετες, με την κατάσταση να είναι δραματική και στα δημοπρατήρια. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι μόνο σήμερα δημοπρατήριο πέταξε στις κομματερές 15 τόνους ντομάτας. Έχουν περισσέψει πάνω από 15 τόνοι ντομάτες, οι οποίες αυτοί δυστυχώς δεν υπάρχει. Μόνο σημερινή. Ναι, δυστυχώς. 15 τόνοι θα πεταχτούν σήμερα. Και θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κάποια έτσι περαιτέρω βοήθεια προς τους αγρότες σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάνε και αυτοί τώρα που πετάνε τα προϊόντα τους, που δεν υπάρχει κάτι πιο χειρότερο από αυτό, το να πετάμε τον κόπο μας. Η άλλη όψη του νομίσματος, η αλληλεγγύη, καθώς αγρότες αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες κοινωνικών ομάδων προσφέρουν δωρεάν μεγάλες ποσότητες προϊόντων. Σήμερα εδώ στείλαμε κάποιες κλούβες στη Σιτία, στο Συσίτιο, της Μητρόπολης Συσίτια. Πριν 2 εβδομάδες στείλαμε 150 περίπου τελαράκια στους πολίτεκνους στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε τα προϊόντα στις δομές. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε ένα πολυτεχνή, γυροκομεία, εκκλησίες. Όποιος έχει ανάγκη, φυσικά προσφέρουμε δωρεάν όλο τον χρόνο. Όχι μόνο τώρα που είναι αδιάθετα.